It is the 31st century. Ulysses killed the giant Cyclops when he rescued the children and his son Telemachus. But the ancient gods of Olympus are angry and threaten a terrible revenge. Mortals, you defy the gods? I sentence you to travel among unknown stars. Until you find the kingdom of Hades, your bodies will stay as lifeless as stone. Η λωτοφάγη. Σε λίγο θα συναντήσουμε το τελευταίο πλανήτη αυτού του συστήματος. Η αστροτεχνική βελόνη βρίσκεται στο ρο 3. Ατμόσφαιρα με ίση ποσότητα οξυγόνου και αζότου. Αυτός ο πονοκέφαλος συνήθως είναι τόσο εύκολο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δυσκολεύομαι τόσο πολύ να συγκεντρωθώ σήμερα. Ίχνη κατοικιών, σημαντικές ποσότητες βύριλου. Ο βύριλος είναι πυρητικό άλας του αλουμινίου και του βυριλίου. Έχει πράσινο και μπλε χρώμα σαν τη θάλασσα ή το σμαράγδι. Εμφάνιση μετεωριτών στην τροχιά μας. Αδύνατη ανάλυση. Αδύνατη ανάλυση. Δεν μου αρέσει καθόλου όταν λέει κάτι τέτοιο σιρκά. Αδύνατη η ανάλυση. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Κανένα διάστημα δεν μοιάζει με του Ολύμπου. Γι' αυτό δεν μπορεί να το αναλύσει. Το σπουδαίο είναι να γυρίσουμε πίσω. Κι εγώ αυτό νομίζω, Τηλέμαχε. Ίσως πρέπει να επισκεφτούμε αυτόν τον πλανήτη με τα σμαράγδια. Τι λες, μπαμπά? Πρέπει να τους φοβόμαστε αυτούς τους πλανήτες με τα σμαράγδια. Κυρίως όταν φέρονται πολύ φιλόξενοι. Τι κρίμα, κι ήθελα τόσο πολύ να γνωρίσω τους ανθρώπους αυτού του πλανήτη. Λοιπόν, μου είπες για να κάνουμε 500 κρέπες χρειαζόμαστε 5 λίτρα γάλα, 25 αυγά και 2 κιλά αλεύρι. Πρέπει να προσθέσουμε και λίγη ζάχαρη, δεν νομίζω θα του κάνει κακό, ε! 25 αυγά, 5 λίτρα γάλα, 2 κιλά αλεύρι και 1 κιλό ζάχαρη. Συναγερμός. Αύξηση της πυκνότητας του μετεωρίτη. Συναγερμός, στιγμιαία μοριακή σύσταση. Δημιουργούνται μετεωρίτες γύρω από το διαστημόπλιο. Προστατευτικό κάλυμα. Μετεωρίτες στα δεξιά της τροχιάς μας. Συγκρούσεις μετεωριτών. Δεν είναι περίεργο λοιπόν που δεν μπορώ. Α, ναι, συγκεντρωθώ, δυσκολεύομαι. Α, σιρκά, εγώ ήθελα να γυρίζω τις κρέπες και τελικά οι κρέπες γυρίζουν εμένα. Οι τροχές έχουν διαταραχθεί από τους μετεωρίτες. Πρόβλημα σημειώθηκε στο προστατευτικό κάλυμα. Πιθανότητα 25% για βλάβη των οργάνων. Οδυσσέας καλείται στην καμπίνα του πιλότου. Τι συμβαίνει, σιρκά? Η Ήρης προσβλήθηκε σοβαρά από τα κομμάτια ενός βράχου με τη μορφή τρίαινας. Από όλους τους γαλαξίες. Όλα τα όργανα της τροφοδοσίας με φωτονική ενέργεια έχουν επηρεαστεί. Πρέπει να επισκευαστούν αμέσως. Καλούνται επιγόντως όλα τα ρομπότ. Εκένωση των αντιδραστήρων. Πώς θα τους αποφύγουμε? Σιρκά, κατευθυνόμαστε αμέσως προς τον πλανήτη με τα σμαράγδια. Εντάξει, Οδυσσέα, δεν γνωρίζω αν η Ήρης θα κρατήσει μέχρι εκεί. Πιθανότητα 25% να έχουν φθαρεί τα κυκλώματα εκπομπής. Πρέπει οπωσδήποτε να επιδιορθωθούν, Σιρκά. Όλα τα ρομπότ στη θέση τους. Επισκευή στις βλάβες. Και οι επισκευές κοντεύουν να τελειώσουν. Καιρός ήταν πια. Σιρκά, να ενεργοποιηθούν όλα τα βοηθητικά συστήματα ενέργειας. Δεν έχουμε ώρα για χάσιμο. Εντάξει, Οδυσσέα. Πιστεύεις ότι με τα βοηθητικά συστήματα να γίνουν οι επισκευές? Αυτό θα το δούμε. Έχεις δίκιο, Νονό, είναι απίστευτο. Η επισκευή θα είναι δύσκολη και θα μας φάει πολλή ώρα.
Δεν μπορούμε να κάτσουμε άλλο εδώ πέρα όμως. Τι θα κάνουμε αν ξαναγυρίσουμε μετεωρίτες τρίενες? Το πιο σπουδαίο αυτή τη στιγμή είναι η επισκευή, τηλέμαχε. Μας μένει ακόμα να μάθουμε αν όλα τα βοηθητικά συστήματα τροφοδοτούν με ενέργεια τα ρομπότ. Σιρκά, πώς μπορούμε να ελέγξουμε την απώλεια της ενέργειας και να σιγουρευτούμε για την επισκευή? Πρέπει να βρούμε ένα οπτικό σύστημα για να μεταδώσουμε ακτίνες φωτός στην ηρίδα. Γιατί δεν φτιάχνουμε ένα φακό? Και με τι θα γίνει αυτό? Ένα συγκεντρωτικό φακό, το βρήκαστε εμείς. Ίσως θα καταφέρουμε. Σιρκά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα σμαράγδια του πλανήτη? Ένας κρίσταλος αρκετά παχύς θα τοποθετηθεί ανάμεσα στην ήρυδα και τα χαλασμένα όργανα σαν πρίσμα. Θα μείνει στο σκάφος με την Τεμής. Εσύ νονό, θα έρθεις μαζί μου. Α, εγώ γιατί? Α, δεν σωστό. Θα με βοηθήσεις να βγάλω τα σμαράγδια. Καλή τύχη, Οδυσσέα. Ο πλανήτης κατοικείται, μα το έδαφος είναι περίεργο λόγω των συχνών δονήσεων. Εντάξει. Σιρκά, δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Συγκέντρωση όλης της ενέργειας στις επισκευές. Ετοιμασία των μετασχηματιστών. Εντάξει, τηλέμαχε. Ω, κοίτα καπνός, ένα ηφαίστειο. Είναι ένα μωρό ηφαίστειο. Έλα να με βοηθήσει, Νονό. Θα σε ξαναφέρω όταν θα τελειώσουμε. Τα σμαράγδια, ωραία. Α, καλέ, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Πολύ σύντομα θα έχουμε παρέα, Νονό. Η Σιρκά μας είπε ότι αυτός ο πλανήτης κατοικείται. Αν καταλάβουν ότι ήρθαμε σε αφήνει, τότε θα είμαστε τυχεροί. Κάτοικοι του πλανήτη, σας χαιρετώ. Σε χαιρετώ κι εγώ, άγνωστε. Πες μας, από πού έρχεσαι? Έρχομαι από το σκάφος που βλέπεις εκεί ψηλά. Πρέπει να το επισκευάσουμε. Γι' αυτό έχω ανάγκη από το πράσινο πέτρωμα του πλανήτη σας. Και βέβαια. Εκεί κάτω θα βρεις σμαράγδια πολύ καλής ποιότητας για να επισκευάσεις το σκάφος σου. Έλα μαζί μας. Έλα. Μη φοβάσαι. Δείξε μας εμπιστοσύνη. Θέλουμε να σε βοηθήσουμε. Δεν θα σου κάνουμε κακό. Προσοχή, Σιρκά, σου στέλνω το πρώτο φορτίο. Όποτε μπορείς, άρχισε να ενεργοποιείς τους μετασχηματιστές. Θέλεις λίγο? Α, τι είναι αυτό? Παίρνετε καλό. Είναι ο καρπός του λωτού. Είναι πολύ νόστιμος, πάρε να δοκιμάσεις. Έλα, πάρτο, φάει κι εσύ, ξένε.
Η κατασκευή του φακού προγραμματίστηκε. Το φορτίο παρελήφθη. Οι μετασχηματιστές λειτουργούν. Προσοχή, κίνδυνος ηφαιστειακής έκρηξης. Ευτυχώς τα καταφέραμε όλη τη ΖΕΑ, πάμε! Μ' ακούσεις, ειρκά μας ειδοποίησε ότι όλα πάνε καλά, πάμε! Να πάμε πού? Τι εννοείς που να πάμε, να γυρίσουμε πίσω, Έλα, πάμε να φύγουμε από εδώ. Εκεί κάτω η Λωτή είναι καλύτερη. Άδεια στιγμή, Οδυσσέα, δεν πρέπει να φύγουμε! Τι θέλεις, μικρούλη, τι σε νοιάζεις να τι κάνω και που πάω? Άφησε με ήσυχο! Τηλέμαχε, τηλέμαχε, πήγαινε στην καμπίνα του κυβερνήτη επίγον. Τι συμβαίνει, Σιρκά? Παρόλο που η σύνδεση με τον Οδυσσέα δεν έχει διακοπεί, ο Οδυσσέας δεν απαντά. Αν δεν έχει διακοπεί η σύνδεση, τότε είναι ακατανόητο. Μήπως ξέρεις που είναι, Σιρκά? Καμιά επικοινωνία, αναμένεται η ηφαιστειακή έκρηξη. Πρέπει να τους βρούμε, Σιρκά, συνέχισε την επιχείρηση για το φακό. Εντάξει, τηλέμαχε, προσοχή. Το έδαφος του πλανήτη θα υποστεί τρομακτικές σεισμικές δονήσεις, δυνάμεις 5 της κλίμακας Ρίχτερ. Κλέξαμε πάλι έτσι, τα παιδιά, βοήθεια, βοήθεια! Μπαμπά, πού είσαι, μ' ακούς? Αποκατάστησε την επικοινωνία, απάντησέ μου! Κοιτάξουμε προς τα εκεί, προς τα ηφαίστεια! Ίσως αυτοί να ξέρουν κάτι. Καλημέρα, είμαστε εμείς. Έρχομαι από τον πλανήτη Ζωτρά. Ο πατέρας μου, ο Οδυσσέας, ήρθε στον πλανήτη σας. Μήπως ξέρεις που είναι? Με λένε Τηλέμαχο, εσένα? Περίεργο, φαίνεται ότι δεν μας καταλαβαίνει. Μα τι θέλεις? Έλα, πάρε ένα λωτό. Μη σταματήστε. Ο καρπός του λωτού φέρνει αμνησία σε όσους τον τρώνε. Ποια είσαι? Εγώ, με λένε Λότα. Είμαι τα λουδίτσα, είμαι, ναι, με πού πηγαίνεις, γύρνα πίσω, θα δίνα 10.000 κουτιά μικρά καρπάγια να μπορούσα να φύγω από εδώ. Τηλέμαχε, τεβί! Νονό! Τηλέμαχε, τεβί, τηλέμαχε! Νονό, πού είσαι? Σώθηκα. Σώθηκες και ο Οδυσσέας? Δεν ξέρω, έφαγε ένα αστείο βρούτο και μας ξέχασε. Ένα λιτό λωτό. Ένα λωτό. Όταν το φάει κάποιος, τότε ξεχνάει τα πάντα. Ο παπάς μου πού είναι τώρα? Νομίζω ότι πρέπει να βρίσκεται κοντά στο ηφαίστειο. Αυτό γίνεται πάντα. Αυτή πρέπει να είναι η περιοχή που φυτρώνουν οι λωτοί, Ναι, έχεις δίκιο. Είναι ένα μυστήριο λουλούδι που φυτρώνει μόνο στη λάβα του ηφαίστειου του πλανήτη μας σε κάθε έκρηξη. Κάθε φορά που το ηφαίστειο ξυπνά, οι λωτοφάγοι τρώνε τους λωτούς και έτσι δεν φοβούνται, κατάλαβες? Δηλαδή δεν κάνουν τίποτα για να αποφύγουν τον κίνδυνο. Τι περίεργο, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πρέπει να βιαστούμε, δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Πάμε! Η ηφαιστειακή έκρηξη, δύναμη 6 των σεισμικών δονήσεων. Δύναμη 7. Μα τι κάνουν, γιατί δεν προσπαθούν να φύγουν? Δεν μπορούν, οι λωτοί τους έχουν κάνει έτσι. Και εσύ δεν θα φας? Δεν τρώω από τότε που ανακάλυψα το μυστικό του ηφαίστειου. Το μυστικό? Ποιο μυστικό?
Το μέρος που φυτρώνουν οι λωτοί είναι ακριβώς μέσα στον κρατήρα. Όταν φάνε πολύ, εξαφανίζονται. Πάμε να βρούμε τον Οδυσσέα γρήγορα. Τηλέμαχε, εμείς γυρίστε στο διαστημόπλιο. Σε λίγο θα γίνει η έκρηξη. Σιρκά, πρέπει να βρούμε πρώτα τον Οδυσσέα. Πώς πάει η επισκευή? Τα συστήματα εκπομπής της φωτονικής ενέργειας είναι έτοιμα να λειτουργήσουν. Κατάλαβα, Σιρκά. Μόλις βρούμε τον μπαμπά θα γυρίσουμε αμέσως. Γύρισε τον, θα του δώσω ένα φάρμακο. Ελπίζω να δράσει γρήγορα. Τι είναι αυτό? Αντίδοτο. Παρασκευάζεται από λωτούς και λάβα από το ηφαίστειο. Μπαμπά, μπαμπά, μ' αναγνωρίζεις? Τι είναι αυτό που με ρωτάς? Και βέβαια, ποιος πατέρας δεν γνωρίζει το γιο του? Τι συνέβη, δεν θυμάμαι τίποτα. Πού βρίσκομαι? Μέσα στη σπηλιά έφαγες ένα καρπό από λωτό, το λουλούδι της λησμονιάς. Στο έδωσαν οι λωτοφάγοι. Το διαστημόπλιο, τι έγινε με το διαστημόπλιο, Τηλέμαχε? Οι επισκευές τελείωσαν? Ναι, μπαμπά, οι φακοί και οι ρίσοι είναι πια στη θέση τους. Γρήγορα, φίλοι μου, πρέπει να φύγετε από εδώ. Από στιγμή σε στιγμή θα γίνει έκρηξη. Βιαστείτε, ελάτε γρήγορα. Εσύ ποια είσαι? Είναι η Λώτα, αυτή σε έσωσε, μπαμπά. Έλα. Σας εύχομαι καλή τύχη. Μα πού πας? Η ενέργεια του λωτού πρέπει να έχει περάσει. Οι νέοι ξαναβρήκαν τη μνήμη τους, μα οι γέροι όχι ακόμα. Πρέπει να ψάξουν να τους βρω. Μα πλησιάζει η έκρηξη. Το ξέρω, αλλά είμαι λωτοφάγος. Περίμενε με, θα έρθω μαζί σου. Θέλω να σε βοηθήσω. Τηλέμαχε, όχι, είναι επικίνδυνο. Όχι, όχι, είτε εμείς. Άφησε τον Τηλέμαχο να κάνει ό,τι θέλει. Νομίζω πως βρήκα τον τρόπο για να διαλυθεί ο εφιάλτης. Νονό, πήγαινε με τον Τηλέμαχο. Εγώ, αυτό γίνεται για δεύτερη φορά σήμερα. Πήγαινε, Νονό. Έλατε, εμείς γυρνάμε στο σκάφος. Σιρκά, επιστρέφουμε. Βάλε τους φακούς μπροστά στην ήριδα και ενεργοποίησε τους μετασχηματιστές. Εντάξει, Οδυσσέα, όλα θα είναι έτοιμα όταν θα φτάσετε. Πλησιάζει η έκρηξη. Σταματήστε, μην τρώτε άλλο τους λωτούς. Να, πιείτε από αυτό. Και εσύ το ίδιο. Όχι, δεν χρειάζεται να φοβάστε πια. Έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, κουράγιο. Αν φάτε αυτούς τους λωτούς, δεν θα βοηθήσει καθόλου. Και αν μείνετε εδώ θα πεθάνετε όλοι. Η έκρηξη του ηφαίστειου πλησιάζει, βιαστείτε. Δεν είναι όλοι εδώ, πού είναι οι γέροι? Δεν είναι εδώ, θα βρίσκονται μέσα στον κρατήρα, εκεί. Η έκρηξη θα είναι ολοκληρωτική, η λάβα μπορεί να καλύψει εντελώς την περιοχή αυτή. Ήμουν τρελός που τους άφησα να μπουν μες στη σπηλιά. Σιρκά, ετοιμάσου, πρέπει να εμποδίσουμε την έκρηξη να επηρεάσει το σκάφος. Να βιαστούμε! Πιες, κάνε γρήγορα, πες μου, πού είναι η γέρη. Νάτι, πρέπει να τους πάρουμε από εδώ με κάθε θυσία. Πάμε, κάντε κουράγιο. Περίμενε με, θα σε βοηθήσω.
Τι περίεργη μηχανή! Από αυτή εδώ τη μηχανή φυτρώνουν τα λουλούδια. Μα γιατί? Για ποιον λειτουργεί άραγε αυτή η μηχανή? Σιρκά, κατεύθυνε το φακό προς τον κρατήρα του ηφαίστου. Να φοβηθείτε ποτέ πια. Σωθήκαμε, φίλοι μου, σωθήκαμε. Λότα, έλα μαζί μας. Όχι, Τηλέμαχε, πρέπει να μείνω με το λαό μου. Χάρη σε σένα δεν ξέχασα τη γη. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Ούτε κι εγώ, Τηλέμαχε. Επιτέλους τελειώσαμε με τους λωτούς. Οδυσσέα, Τηλέμαχε, εμείς. Κανένας λωτός δεν θα μπορέσει ποτέ να σας κάνει να ξεχάσετε τη γη. Όχι, μη φτάνει πια, όχι άλλα λουλούδια. Γυρίστε και πείτε στους θεούς ότι ξαναβρήκαμε τη μνήμη μας. Ποτέ πια ο λαός μας δεν θα νιώσει φόβο, παιδιά μου. Ποτέ πια. Ποτέ. Ποτέ.